αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήνη για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες. Έχουμε νέο βουλευτή στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών με καταμετρημένο το 100% των εκλογικών τμήματων, δηλαδή 123 από τα 123 εκλογικά τμήματα. Έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ να συγκεντρώνει ποσοστό 34,51% για να παίρνει 7.685 ψήφους. Η Νέα Δημοκρατία στη δεύτερη θέση 7.161 ψήφους, 32,15%. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον νέο βουλευτή του νομού μας, είναι ο κύριος Χρήστος Μπιάλας. Κύριε βουλευτά, χαίρετε. Καλημέρα σας. Γιατί γελάσατε? Δεν το συνηθίσατε ακόμα αυτό το κύριε βουλευτά, ε? Ναι, αυτό ακριβώς το, η προσφόρηση, εντάξει, δεν σίγουρα δεν τη συνήθισα. Προτιμώ όμως την προσφόρηση του ονόματός μου. Ευχαριστώ πολύ για την κλήση. Πώς έγινε, πώς πήγαν τα πράγματα, πήγαν κατευχήν κάτι για εσάς, το περιμένατε κύριε Μπιάλα? Εντάξει, τα μηνύματα που είχαμε σε όλη την προεκλογική περίοδο έδειχναν ότι ναι, οι Γρεβενιώτες και οι Γρεβενιώτες είχαν αποφασίσει, ήταν αποφασισμένοι να αλλάξουν σελίδα στα Γρεβενά. Ήταν αυτά τα μηνύματα νίκες που παίρναμε κάθε μέρα. Αυτό επιβεβαιώθηκε και στην κάλπη με τους ψηφοφόρους να δίνουν την πλειοψηφία στο ΣΥΡΙΖΑ. Να δίνουν μια ισχυρή εντολή και στον Αλέξη τον Τσίπρα να κυβερνήσει με δυναμισμό για να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές που χρειάζεται ο τόπος μας. Και για τα Γρεβενά έδωσαν μια ισχυρή εντολή σε μένα μαζί με τους υποψηφίους μου να προχωρήσουμε τα πράγματα στα Γρεβενά. Να λύσουμε χρόνια προβλήματα, να σχεδιάσουμε για το μέλλον και να κάνουμε έργα και δράσεις για την περιφερειακή μας ενότητα. Δεν σας ανησύχησε το... Δεν σας ανησύχησε το γεγονός, κύριε Μπιάλα, ότι εδώ στα Γρεβενά, όχι στα Γρεβενά, πανελλαδικά, είχαμε την διάσπαση που τελικά δεν κατάφεραν οι υπόλοιποι να μπουν καν στην Βουλή? Είχαμε τη δημιουργία της Λαϊκής Ενότητας, δηλαδή. Αυτό δεν σας ανησύχησε λίγο? Ήμουν απεπισμένος, όχι. Ήμουν απεπισμένος ότι δεν μπορούσε αυτό το σχήμα να δημιουργήσει κάποιο ρήγμα, κάποιους τριγμούς, ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ. Φαινόταν και στα Γρεβενά, βέβαια, φαινόταν ότι δεν υπήρχε κάτι που να με ανησυχήσει προσωπικά. Υποστήριζα από την αρχή του προεκλογικού, της προεκλογικής περίοδου, ότι πολύ δύσκολα θα περάσουν το τρίτο για να μπουν στην Βουλή. Και... Επαληθεύτηκα, αν θέλετε, στην εκτίμησή μου, στην αίσθηση που είχα. Και φάνηκε αυτό. Εντάξει, οι πολίτες επέλεξαν να δώσουν ισχυρή εντολή στο ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη τον Τσίπρα. Δεν θέλησαν να ρισκάρουν και καλά και προσπράξαν για να έχουν μια σταθερή κυβέρνηση τετραετίας, με ορίζοντα τετραετίας, για να βγει αυτό το πρόγραμμα, το τριετές πρόγραμμα της Δανειακής Σύμβασης. Ένα δύσκολο πρόγραμμα, ένα δύσκολο έργο μπροστά μας, αλλά με αγώνα και με ιδιαίτερες ευαισθησίες σε όλα τα κοινωνικά στρώματα της χώρας, πιστεύω ότι θα το φέρουμε εις πέρας, θα ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις των καιρών για να κάνουμε τις βαθιές τομές που χρειάζεται ο τόπος μας. Εσείς ως νέος βουλευτής έχετε βάλει κάποιες προτεραιότητες εδώ για την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, κύριε Μπιάλα? Σαφώς και υπάρχουν, αλλά πρώτα απ' όλα, αφού τελειώσουμε με όλα τα διαδικαστικά στις επόμενες μέρες, θα ήθελα να έρθω σε επαφή με όλους τους φορείς για να τις θέσουμε όλοι μαζί τις προτεραιότητες. Στο μυαλό μου φυσικά και υπάρχει ένα πλάνο για τα Γρεβενά, για την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, αλλά θα ήθελα αυτό να οριστικοποιηθεί μέσα από τις διάφορες συζητήσεις με τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης του πρώτου και δεύτερου βαθμού, με τα κοινωνικά σωματεία, με τους κοινωνικούς φορείς, δηλαδή με όλη την κοινωνία των Γρεβενών, για να έχουμε συγκεκριμένο πλάνο το οποίο θα έχει και διάρκεια. Μέσα σε αυτό το πλάνο εκτιμώ, κύριε Μπιάλα, ότι θα έχετε και την περιβόητη τελικώς διασύνδεση, συγκοινωνιακή αυτή τη φορά, Γρεβενά, Δεσκάτη. Εκτιμώ θα είναι από τις προτεραιότητές σας, ε. Το ξέρετε, κύριε Μήμη, ότι αυτό το ζήτημα είναι ένα θέμα που προσωπικά ως Χρήστος Μπιάλας, ως δημοτικός σύμβολος τότε, το έθεσα πρώτη φορά το 1999, ότι είναι απαραίτητη αυτή η διασύνδεση, για να μην είναι μόνο οδική διασύνδεση ανάμεσα στην
Φερνάνδες κάτι στο νότιο τμήμα, έτσι με τα Γρεβενά και το βόρειο τμήμα της περιφερειακής μας ενότητας, αλλά να είναι μια διασύνδεση επαγγελματική, επιχειρηματική, κάτι το οποίο και στην προεκλογική μου ομιλία στα Γρεβενά τόνισα ότι πρέπει επιτέλους να γίνουμε μια ενιαία περιφερειακή ενότητα. Είναι από τις πρώτες προτεραιότητες και θεωρώ ότι είναι απαραίτητη και θα δημιουργήσει και ζητήματα έτσι, ανάπτυξης, αλλά πέρα από τις επαφές τις οποίες δημιουργεί μια τέτοια διασύνδεση. Μάλιστα. Και ένα μήνυμα τώρα προς τους ψηφοφόρους, σε αυτούς που σας ψήφισαν και σε αυτούς που δεν σας ψήφισαν. Αρχικά, πέρα από το μήνυμα, πρώτα θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υποψηφίους, στους συντρόφους και συναγωνιστές του ΣΥΡΙΖΑ, στους συνεργάτες, αλλά πάνω απ' όλα το μεγάλο ευχαριστώ ανήκει σε όλους τους Γρεβενιώτες και τις Γρεβενιώτισσες. Δεν διαχωρίζουν ποιοι ψήφισαν και ποιοι δεν ψήφισαν. Η πλειοψηφία μου έδωσε την ευθύνη να εκπροσωπήσω την περιφερειακή μας ενότητα. Το μεγάλο ευχαριστώ είναι σε όλους τους Γρεβενιώτες και τις Γρεβενιώτισσες. Και η υπόσχεση και η δέσμευσή μου είναι ότι όλες μου οι δυνάμεις θα είναι για αυτόν ακριβώς το στόχο. Να εκπροσωπήσω επάξια και να κάνουμε όσο δυνατόν περισσότερα πράγματα για την περιφερειακή μας ενότητα. Δέσμευση μόνο για πολλή δουλειά, για επαφή με όλους τους Γρεβενιώτες και τις Γρεβενιώτισσες. Θα είμαι δίπλα σε όλους και σε όλες και μαζί να προχωρήσουμε για να λύσουμε προβλήματα και να θέσουμε βάσεις για το μέλλον. Σιδεροκέφαλος, κύριε Βουλευτά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Χαίρετε. Καλή σας ημέρα. Καλή θητεία να ευχηθούμε. Ευχαριστώ.